Μιχαήλ Μενελάου, η Μίτσελ, η Όρλοβιτς, η Λάρκου και η Παπαδούρη. Πρώτο τζάμπολ έγινε, το παιχνίδι ξεκινάει με τον Κεραύνη, η ώρα γίνεται όλο και περισσότερος. Μίτσελ θέλει να γυρίσει, δεν περνάει ωραία στην Όρλοβιτς, καλά δικεφάουλ από την Πέτρα Όρλοβιτς που θα ισοφαρίσει και θα πάει και στην γραμμή των βολών. Η Όρλοβιτς που στην προηγούμενη αναμέτρηση πέτυχε 34 πόντου. Πιτσιλίδου για τρεις, μέσα, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον Κεραυνό. Πρώτα η Ρουσάκη, τώρα η Πιτσιλίδου, τη διαφορά ανοίγει στους 8-15-7. Πρώτο καλάθι και τη Σχα. Τέλος χρόνου, αλλά θα σκοράρει ο Κεραυνός, θα κάνει το 25-9. Βλέπετε ξανά τη φάση με τη Ρουσάκη, με τη λήξη. Στη γωνία βρίσκεται η Θεολόγου που γυρίζει με το ταμπλό. Ακόμα ένα καλάθι, 33-14, με τη Σοφία Θεολόγου να φτάνει τους 10 πόντους. Όρλοβιτς θέλει να το πάρει πάνω της. Βλέπω ότι δεν υπάρχει πλέον άλλη λύση και αρχίζει να πετυχαίνει κάποια καλάθια. Έφτασε τώρα με αυτό 29 πόντους. Είχε τρία, κλείσει λίγο ακόμα τη διαφορά. Μαυρουδί θα το προσπαθήσει με σούτ για τρεις και θα ευστοχίσει. 40-25 με το εύστοχο τρίποντο της Έλενας Μαυρουδί που διευρύνει το σερί της ΑΕΛ σε 9-0 και αναγκάζει τον κύριο Στυλιανίδη να ζαλά. Με πάρα πολλά άστοχα σούτ, τρίποντο από τη Μαυρουδί. Νομίζω η Μαυρουδί είναι η μόνη που προσπαθεί να κρατήσει την ΑΕΛ μέσα στο παιχνίδι. Η Μαυρουδί φτάνει τους 9 πόντους με 3 τρίποντα όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κύριος Στυλιανίδης έχει ζητήσει τα τελευταία φάση. Όρλοβιτς χαμηλά στη Μίτσελ. Επιτέλους ένα καλάθι από την Μίτσελ η οποία θα μειώσει στους 10. 49-39 η ΑΕΛ που τρέχει ένα σερί 8-0. Και η Μίτσελ κάνει double-double, 10 πόντι, 10 rebound. Σε την μπάλα και έδωσε γρήγορα στην Παπαδούρη, βρίσκει ωραία την Όρλοβιτς. Πολύ καλή προσπάθεια από την Πέτρα Όρλοβιτς. 49-43, το σερί που διευρύνεται στο 12-0. Δύο λεπτά και κάτι, είναι αρκετός χρόνος. Τώρα ένα time-out κανονικά πρέπει να κρυθεί από τον Κεραυνό. Τα πλέον Μενελάου πετάει όπως και αυτή η άστοχη. Η Νίκολα μαζεύει το rebound και κάπου εδώ όλα έχουν τελειώσει. Το τρόπαιο θα παραμείνει μάλλον στον Στρόβολο. 51-43. Και μετά τις φωτογραφίες θα το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Στρόβολου. Ο Κεραυνός λοιπόν πρωταθλητής του ΟΠΑΠ γυναικών, πρωταθλήματος ΟΠΑΠ γυναικών.